Η απόφαση της εταιρείας ακινήτων δημοσίου να βγάλει στο σφυρί τα δημόσια κτίρια του πρώην αστυνομικού τμήματος και της πρώην τροχέας στην καρδιά του Ηρακλείου προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και στους βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να αποσυρθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση των ιστορικών κτιρίων σε ιδιώτες μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσής τους. Τα οποία είναι πραγματικά χρυσή ευκαιρία ο Δήμος Ηρακλείου να τα αξιοποιήσει και μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων να τους δώσει ξανά ζωή. Προς όφελος των πολιτών, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Έτσι λοιπόν καλούμε για άλλη μια φορά τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να μην δράσει τιμωρητικά προς το Ηράκλειο, να αφουγκραστεί το αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του οικίου Δήμου και να προχωρήσει άμεσα στην παραχώρηση προς χρήση αυτών των δύο εξαιρετικών κτιρίων που κοσμούν την πόλη μας. Η άποψή μας είναι ότι τώρα, αύριο, η ΕΤΑΔ πρέπει να αποσύρει την αίτηση, την αναφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος, να γίνει διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και να προχωρήσουν από κοινού σε αξιοποίηση των δύο κτηρίων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι καταρχήν να μην προχωρήσει, εφόσον ο Δήμος έχει πάρα πολλές άστεγες υπηρεσίες, να μην προχωρήσει από την ΕΤΑΔ πρόσκληση ενδιαφέροντος, να σταματήσει δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία. Και δεύτερον, είμαστε στο πλευρό του Δήμου για να στεγαστούν σε κτίρια του δημοσίου που υπάρχουν. Να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Δήμου, να στεγαστούν δηλαδή οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών του Ηρακλείου. Και όλα αυτά συμβαίνουν μετά από αρκετά χρόνια αδιαφορίας και εγκατάλειψης δημοσίων κτηρίων στην καρδιά του Ηρακλείου, με την εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου να αγνοεί τις προτάσεις του Δήμου για την αξιοποίηση και αποκατάστασή τους. Στις 14 Δευτέρου του 20, και εδώ έγκυται η κοροϊδία, η ΕΤΑΔ μας απαντά ότι σαν ανεξάρτητος οργανισμός, σαν θυγατρική του υπερταμείου, μπορεί αυτόνομα να λειτουργήσει και να παραχωρήσει έναν τιμιστίου ή όχι στους ΣΟΤΑ τα συγκεκριμένα κτίρια. Ανταυτού έρχεται σε ένα βράδυ εντελώς κρυφά, θα έλεγα, να βγάλει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα δύο συγκεκριμένα κτίρια χωρίς καμιά διαβούλευση. Αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την παραχώρηση των ιστορικών κτιρίων, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι δρομολογήθηκαν στα κρυφά οι σχετικές διαδικασίες, τονίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης των δημοσίων κτιρίων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.